θα πάμε Ευισπανού, θα πάμε στο Γιάννη το Γιαλουράκι, το συνεργείο του συνεργάτης εδώ στην Κρήτη σήμερα. Βρίσκονται στη Ρογδιά, θα μας ξεναγήσουν, θα μας μεταφέρουν όμορφες και γραφικές εικόνες από έναν ξεχωριστό τόπο εκεί στο Μαλεβίζι. Κάπως έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, αλλά θα πάμε και Χανιά σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, Εύη. Καλό σας απόγευμα από το χωριό της Ρωδιάς, χωρίς γάμο, όπως με ενημέρωσε η κυρία Κουτσάκη. Και θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, τον οποίο τον περιβάλλει πίσω μου η έπαυλη, και στα δεξιά βρίσκεται ο ναός της Παναγίας της Ρωδέας. Είναι δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία, μέρη, τα οποία μπορεί να επισκεφθεί κάποιος ερχόμενος εδώ στη Ρωδιά, αλλά και άλλα μέρη για τα οποία είναι γνωστά το χωριό, είναι το καλό φαγητό, η φιλοξενία, τα όμορφα και πολύχρωμα σοκάκια, αλλά την ξενάγηση θα την αφήσω στην κυρία Δώρα Κουτσάκη. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρωδιάς Ανασεμιά. Χαίρομαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην όμορφη Ρωδιά μας. Βρισκόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, σε ένα από τα πιο αξιοθέατα σημεία της. Πρόκειται για την έπαυλη των Μοδενών, του Γεωργίου και Φραγκίσκου Μοδενών, οι οποίοι υπήρξαν φεουδάρχες της περιοχής. Η έπαυλη κατασκευάστηκε για αμυντικούς και στρατιωτικούς λόγους και χρησιμοποιήθηκε έκτοτε. Έχει διεκριθεί διατηρητέα. Αυτή τη στιγμή στεγάζει το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Ρωδιάς. Ο προάβλιος χώρος του, εδώ πέρα που βρισκόμαστε, χρησιμοποιείται για διάφορα θεατρικά και μουσικοθεατρικά δρόμενα, τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από το Δήμο Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Στα αριστερά μας, όπως είπατε, βρίσκεται η Βυζαντινή Εκκλησία της Παναγίας της Ρωδέας. Μάλιστα, το χωριό Ρωδιά οφείλει το όνομά του σε εκείνη από τα Ρόδα, όχι από τα Ρόγδια. Επομένως, υπάρχει αρκετή σύγχυση στην ονοματοδοσία και στις ταμπέλες άλλοτε βλέπετε να υπάρχει το γάμα και άλλοτε να εξαλείφεται. Το σωστό είναι να μην υπάρχει. Είναι Ρωδιά. Ωραία, οπότε να τα αλλάξουμε και εμείς τον τίτλο μας. Έτσι, μπράβο, ναι, να το ξέρετε κι εσείς οι υπόλοιποι, να το λέτε Ρωδιά και όχι Ρωδιά. Μάλιστα. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο πίσω από την εκκλησία, τον οποίο και περπατάμε. Ένα σημείο αρκετά προσεγμένο με τα λουλούδια του, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα ξοκλήσι το οποίο. Είναι το παρεκκλήσιο του ναού της Παναγίας της Ρωδέας. Θα γίνει μια προσπάθεια για την αναστήλωσή του και αυτό, καθώς χρονολογείται η κατασκευή της από τον 10ο αιώνα. Έχει υποστεί διάφορες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και μάλιστα ανακαινίστηκε το 1553 από την οικογένεια Καλέργηδων, που υπάρχει και θυρώσιμο στην είσοδο της εκκλησίας. Θα προχωρήσουμε και θα πάμε και στην προστινή πλευρά της για να δούμε μια πανέμορφη εξωτερική εικόνα που έχει τοποθετηθεί σε έναν δρύ αιωνόβιο, ο οποίος δυστυχώς είχε ξηραθεί, κόπηκε, αλλά κρατήθηκε ο κορμός του και δόθηκε για να κατοικήσει μέσα μια πανέμορφη εικόνα της Παναγίας. Θα τη δείτε τώρα μόλις προχωρήσουμε σε αυτό εδώ πέρα το ωραίο στενό. Στο χωριό, όσοι έρχονται, είναι αυτά τα δύο πολύ γνωστά σημεία, ναι, για να τα επισκεφθούν. Η εκκλησία μάλιστα λειτουργεί. Ναι. Μπορεί κάποιος να μπει και να προσκυνήσει. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το λογογραφικό μουσείο που είπαμε πριν, αλλά και γενικότερα οι επιλογές που έχει κάποιος ερχόμενος στο χωριό εδώ. Εσείς έχετε από το 2013 που λειτουργεί ο σύλλογος, έχετε προσπαθήσει όχι μόνο στο θέμα του πολιτισμού, αλλά και στα θέματα της αλληλεγγύης και τα κοινωνικά, να έχετε ενεργή δράση. Και φαντάζομαι ότι προγραμματίζετε και για το καλοκαίρι διάφορες εκδηλώσεις. Σωστά, όπως είπατε, το 2013 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος. Οι δράσεις του στην αρχή περιοριζόταν σε φιλανθρωπικές τύπου διανομή τροφίμων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε ευπαθείς ομάδες της περιοχής μας. Επεκτάθηκαν οι δράσεις, γίνονται προσπάθειες μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο για την μόνιμη ενέργεια εκδηλώσεων θεατρικών, μουσικοχορευτικών. Να σας πω ότι το 2017 είχαμε διοργανώσει εδώ πέρα το Γκίνες σαπουνιού. Κατασκευάστηκαν μπάρες σαπουνιού από τη μία πλευρά του χωριού έως την άλλη. Ήταν 1,750 μέτρα.
σε σειρά και σπάσαμε το ρεκόρ. Πήραμε την πρωτιά από μια πόλη της Ολλανδίας. Πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα? Όλο το χωριό. Μικρή, μεγάλη. Και κατασκευάζονταν, ανακυκλώθηκαν πάνω από 3 τόνοι ελαιόλαδου και δημιουργήθηκε σαπούνι. Κάτι ανάλογο προγραμματίστε και για το καλοκαίρι, να σπάσετε κι άλλο ρεκόρ εδώ στο χωριό. Θα είναι μια διαφορετικού τύπου εκδήλωση, αυτή τη φορά χορευτική, υπαίθρια. Είναι μια πρόκληση, καλούμε οποιονδήποτε θέλει να έρθει να χορέψουμε σε εξωτερικό χώρο ένα ξένο τραγούδι. Για το οποίο είναι γνωστό και γίνονται διάφορες προκλήσεις σχετικές. Μάλιστα, η Εύη θα συμμετέχει. Φιλοδοξούμε επίσης να γίνει άλλη μια φορά η θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα της Ανασεμιάς και να ανεβεί μια διασκευή του Μπακαλόγα του. Συνήθως γίνονται και παραστάσεις, μας είπατε και στον προστινό χώρο που είδαμε, στο προάβλιο. Υπάρχει συμμετοχή του κόσμου, δηλαδή θέλουν και ακόμα και φέτος το καλοκαίρι να βγουν έξω, να διασκεδάσουν και να περάσουν έτσι ευχάριστα τα βράδια τα καλοκαιρινά. Μόλον ότι όλοι είναι συνασταλμένοι εξαιτίας του COVID και οι άνθρωποι είναι λίγο επιφυλακτικοί, να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ξεδώσει ο κόσμος. Έχει κουραστεί όλη αυτή την απομόνωση και την κλεισούρα μέσα στα σπίτια τους και όλοι φιλοδοξούν να περώσει γρήγορα και να έρθει ο ένας κοντά στον άλλο, όπως είπες, για να χαλαρώσει και να απολαύσει το καλοκαίρι του. Και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο οι δράσεις πολιτισμού, αλλά και οι δράσεις αλληλεγγύης, ανθρωπιάς. Έχετε ενεργό ρόλο, συνεχίζετε ακόμα και τώρα. Δύσκολη εποχή για αρκετούς ανθρώπους. Εσείς δίνετε το παρόν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μονίμως υπάρχουν άτομα τα οποία αφήνουν τα υποδήματα, ενδύματα τους και τα περισσότερα από τα τρόφιμα στους συνανθρώπους τους. Αυτά διανέμονται σε ευπαθείς ομάδες και του χωριού αλλά και της γύρω περιοχής. Ο Σύλλογος από το 2013 σε μόνιμη βάση ασχολείται με αυτό, με επιτυχία το κομμάτι, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε να ξέρεις ότι υπάρχει ένα χέρι ανθρωπιάς και αλληλεγγύης σε κάθε δύσκολη στιγμή που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Λοιπόν, Εύη, θα ξαναβερθούμε στην όμορφη περιοχή. Ένα έτσι μίνι οδηπορικό, πήραμε μία γεύση, όμορφες εικόνες. Βέβαια, ξέραμε εκεί τις ομορφιές της Ροδιάς, δεν περιμέναμε την τηλεόραση και το αφιέρωμα. Να βρεθούμε έτσι και από κοντά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο δραστήριος εκεί, σύλλογος, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είμαστε δίπλα σας, να το μεταφέρεις. Το γνωρίζουν βέβαια οι άνθρωποι πολύ εκεί. Ένας ευλογημένος τόπος και ειδικά το καλοκαίρι εκεί έχει την τιμητική της Ροδιά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει το συνεργείο όμως, να κάνουμε και φινάλε από εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά.